Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Πύλιος Λιβανός από τον Εύρο. Ξεκινάει η κατασκευή του αρδευτικού έργου του Ερυθροποτάμου που θα ωφελήσει 5.000 αγρότες. Αλλαγές στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Σεφεριάδη, Σεραφιμίδης ήρθαν, Κιζηρίδη, Σαραμπατζής έφυγαν. Αναβάθμιση Τζεπελίδου, Δαστερίδης. Έντονες αντιδράσεις για τη μεγάλη μείωση των εισακτέων στα πανεπιστημιακά τμήματα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέχρι τις 31 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η αποχή των δικηγόρων της Αλεξανδρούπολης από τους πληστηριασμούς. Και θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας ενημέρωση με τα όσα έγιναν από την περιοδία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κ. Σπύλιου Λιβανού στον Εύρο και σε κάποιες ακόμα στάσεις που έκανε σε αυτήν του την περιοδία. Αισθάνομαι ότι έχουμε κοινή αντίληψη με τους ανθρώπους της παραγωγής, καθώς κυρίαρχο ζητούμενο όλων είναι, όπως είπε, η συνδιαμόρφωση της επόμενης δεκαετίας στον πρωτογενή τομέα με δικαιοσύνη και με όλα τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Αυτά λοιπόν τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στον Εύρο. Ο Υπουργός τηρώντας τη δέσμευσή του βρέθηκε στον ομό πραγματοποιώντας τη σχετική περιοδία. Συναντήθηκε με αγροτικούς συνοτροφικούς συλλόγους, φορείς της αυτοδιοίκησης, κατέγραψε τα ζητήματα που τους απασχολούν και ανέλησε τη βούληση αλλά και τη σχεδίαση του Υπουργείου με γνώμονα τη νέα ΚΑΠ. Την χρηματοδότηση εντωμεταξύ και κατασκευή του αρδευτικού έργου του Ερυθροποτάμου στο Διδημότυχο, το οποίο είχε μπλοκάρει για 16 ολόκληρα χρόνια, ανακοίνωσε επίσης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τη χρηματοδότηση και κατασκευή του αρδευτικού έργου του Ερυθροποτάμου, το οποίο είχε μπλοκάρει επί 16 ολόκληρα χρόνια, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός κατά την επίσκεψή του στην περιοχή του Δημοτήχου, συνοδευόμενος από τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Χριστιάνα Καλογύρου και Δημήτρη Παπαγιανίδη. Το έργο χρηματοδοτείται με 10 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτει τις ανάγκες άρδευσης 35.000 στρεμμάτων και από το σύγχρονο δίκτυο των 135.000 μέτρων που θα αναπτυχθεί, θα υποφεληθούν 5.000 αγρότες. Ο κ. Λιβανός εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην περιοχή και κυρίως για το γεγονός ότι είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υλοποίηση ενός έργου που αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων για περισσότερα από 16 χρόνια. Μέσα στους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει τις εργασίες ο ανάδοχος για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα αρδεύσει 35.000 στρέμματα της περιοχής σας. Θα καλύψει μια ζώνη 135.000 μέτρων εξυγχρονισμένου δικτύου και θα ωφελήσει σχεδόν 5.000 αγρότες και παραγωγούς, είπε ανάμεσα σε άλλα ο Υπουργός και πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχει μπει στην τελική ευθεία και εύχομαι σύντομα να έρθουμε να το εγγενιάσουμε. Μιλήσαμε και για τις υποδομές. Ανακοινώσαμε το έργο αυτό το οποίο, όπως μας είπε και ο πρόεδρος του ΕΒΕ εκεί, το πολεμάει 16 χρόνια, το ξεμπλοκάραμε. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο ουσιαστικά θα δώσει ζωή σε 35.000 στρέμματα στην κοιλάδα εκεί στον ποταμό. Θα έχει περίπου 135 χιλιόμετρα σύγχρονου δικτύου και θα ευνοήσει γύρω στις 5.000 αγρότες. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε να οριμάσουν και άλλες μελέτες και όπου υπάρχουν δυνατότητες να εντάξουμε άμεσα έργα και μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας θα το κάνουμε. Άλλωστε, έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης ένα πρόγραμμα 1 δισεκατομμυρίου που είναι πρόγραμμα μαμούθ για όλη την Ελλάδα βέβαια. Επίσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων στην είσοδο από την Τουρκία προς την Ελλάδα, με την οποία επιλύεται ένα πρόγραμμα 20ετίας, καθώς ο φυτογενομικός σταθμός βρίσκεται σε λάθος πλευρά προς την Τουρκία, δημιουργώντας εύλογα προβλήματα ασφάλειας και καθυστερήσεις στους ελέγχους. Επίσης, σε σύσκεψη που ακολούθησε αργά το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη με φορείς της αυτοδιοίκησης, με αγροτικούς και εκτροφικούς συλλόγους, ενημερώθηκε ο κ. Λιβανός διεξοδικά για τα προβλήματα που απασχολούν τους αγρότες της περιοχής. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη νέα ΚΑΠ και κάλεσε τους συνεταιριστές να διατυπώσουν από κοινού προτάσεις που να διαμορφώσουν ένα αναπτυξιακό μοντέλο για την επόμενη δεκαετία. Η ουσιαστική συζήτηση είναι πως στήζουμε το μέλλον, σημείωσε ο Υπουργός και κάλεσε τους αγρότες να το συνδιαμορφώσουν από κοινού με το Υπουργείο. Από εχθές που ήρθα πάλι στον τόπο σας, αισθάνθηκα αυτή τη ζεστασιά της φιλοξενίας σας.
και νιώθω παρά το γεγονός ότι δεν είναι πολλές οι ώρες που έχουν περάσει εδώ και σήμερα και χθες αλλά και την προηγούμενη φορά, ότι βρίσκομαι αρκετά κοντά σας συναισθηματικά και νιώθω ότι έχουμε δημιουργήσει ήδη κάποιους καλούς φίλους σε αυτή την περιοχή και επίσης αντιλαμβάνομαι ότι έχει γίνει μια βάση και για τον υγιή και αποδοτικό διάλογο μεταξύ μας, αλλά νιώθω ότι ήδη έχουμε κάνει και κάποια βήματα, γιατί σε πολλά επίπεδα συμφωνούμε με όσα έχουν ελεγχθεί και έχουμε συζητήσει στις ευκαιρίες που είχαμε να δω παραγωγούς και εκπροσώπους τους και στο σημερινό διαφορετικό, αλλά και την προηγούμενη φορά. Η δικιά μας θέση στο Υπουργείο είναι αρκετά καθαρή. Αυτό το οποίο οραματιζόμαστε είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες και μέχρι την αρχή του επόμενου χρόνου μία εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, για την αγροδιατροφή στη χώρα μας, που λείπει. Στο νομαρχείο, οι αντιπεριφερειάρχες Καραγιώργης και Ζιμπίδης του έθεσαν συγκεκριμένα ζητήματα σε σχέση με τις αποζημιώσεις σε καλλιέργειες αλλά και τις ζημιές που έχουν προκληθεί στους αλλοίς εξαιτίας του φυτοπλακτού. Πού βρίσκεται η αποζημίωση λόγω COVID τόνου, κατά τις δώρες, πέθυνες ντομάτες και ντομάτες του παραγωγού. Η αποζημίωση λόγω COVID που είχαμε για τους παραγωγούς, για τα καρπούζια, τα υπαίθρια και για την θερμοκοιμιακή ντομάτα που είναι της Κρήτης, που ήταν της Κρήτης. Ήδη ξέρουμε ότι έχουμε υπογράψει το ΦΕΤ στις 23 Μαΐου. Έχουν γίνει αιτήσεις τον Ιούλιο, καθυστερούν, δεν ξέρω με την Ερντάνη ποιο σύστημα θα επεξεργαστούν επί τελευταία στιγμή, αλλά καθυστερούν αφάνιστα. Εννοείται ότι αυτές οι αποζημίες έπρεπε να δοθούν για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ζημίες του εισοδήματος. Η νέα καλλιεργητική περίοδος τελειώνει, συμποντηθεί, φτάνει και δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις. Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα το οποίο δημιουργεί πελώρια θέματα σε όλους τους ανθρώπους που μέσα στην Ιταλία. Έχει να κάνει με το πλατό το οποίο γνωρίζετε για την προηγούμενη φορά. Αλλά συνάμα έχει και πολύ έντονη διαφοροποίηση η αύξηση της θερμοκρασίας, μάλλον η αύξηση της θερμοκρασίας, η διαφοροποίηση της θαλάσσιας θερμοκρασίας με αποτέλεσμα να έχουμε πολιτική καταστροφή. Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Κώστας Δουνάκης, ήταν παρόν εχθές στις συσκέψεις και επαφές που έγιναν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Σπύλιο Λιβανό. Την προηγούμενη φορά, φυσικά, να σας θυμίσουμε ότι ο κ. Δουνάκης από την Κομωτινή, εκεί όπου είχε βρεθεί πριν από ένα μήνα και πάλι ο κ. Λιβανός, ήταν και πάρα πολύ ευχαριστημένος από την συνάντηση και την επαφή που είχαν οι κτηνοτρόφοι με τον κ. Υπουργό. Αυτή τη φορά, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν το κλίμα λίγο διαφορετικό, κ. Δουνάκη, γιατί σας δόθηκε και ο χρόνος, έτσι, αλλά και ο τρόπος προκειμένου να εξηγήσετε και να αναλύσετε στον Υπουργό τα προβλήματα, τα ζητήματά σας και να κάνετε και τις αντίστοιχες προτάσεις. Είναι έτσι ή κάνω λάθος, κύριε Δουνάκη? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πασχιάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Έτσι ακριβώς είναι. Την προηγούμενη φορά που ο κύριος Λιβανός βρισκόταν στην ημερίδα που έγινε για τη νέα ΚΑΠ στην Κομωτινή, τα πράγματα δεν πήγαν όπως περιμέναμε. Αν και υπήρχαν και άλλοι συνάδελφοι, εκπρόσωποι, πρόεδροι των συλλόγων από την περιφέρεια. Χθες όμως, στην συνάντηση που είχαμε στις Φέρες, στο Δημοτικό Κατάστημα των Φερών, που έγινε η σύσκεψη με τον Υπουργό, πραγματικά τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα και ο Υπουργός ήταν πολύ πιο ενημερωμένος, μπορώ να πω, και όχι μόνο πιο ενημερωμένος, αλλά και πιο αποφασισμένος ότι θα δοθούν λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν και ειδικά στο πρόβλημα της νέα ΚΑΠ που περιμένουμε να ισχύσει από το 2023. Κύριε Δουνάκη, αν μη τι άλλο, πρέπει να πούμε ότι ο Υπουργός κράτησε τη δέσμευσή του, γιατί από την Κομωτινή είχε υποσχεθεί ότι θα βρεθεί συντόμως στον Εύρο. Έγινε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα αυτής της περιοδίας του κυρίου Υπουργού στον Εύρο, αυτό θα φανεί στο μετά, έτσι, όταν περάσει ο καιρός, δεν ήταν τουλάχιστον μία επίσκεψη αστραπή. Θέλω να πω ότι έμεινε ένα ολόκληρο 24ωρο εδώ ο κύριος Υπουργός. Είδε πολλούς, συνάντησε αρκετούς, έκανε όσες επαφές μπορούσε προκειμένου να έχει
έχει έτσι μια συνολική εικόνα για τα προβλήματα στον Εύρο. Αυτό είναι στα θετικά του, κύριε Δουνάκη. Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η επίσκεψη που, όπως λέτε, κράτησε την υπόσχεσή του για τον Εύρο, γιατί το είχε υποσχεθεί και όταν βρισκόταν στην Κομωτινή, ότι σε μικρό χρονικό διάστημα και εντός του Αυγούστου θα γίνει η περιοδία στον Εύρο, ήταν πολύ πιο οργανωμένη, με πολύ πιο τεκμηριωμένες λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν στον Εύρο. Μιλάμε για τα προβλήματα του Εύρο αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της κτηνοτροφίας, ο κύριος Υπουργός ήταν ενημερωμένος με τα προβλήματα που έχουμε. Ενημερώσαμε και εμείς στο μικρό χρονικό διάστημα που είχαμε, γιατί σε τέτοιου είδους επισκέψεις, όταν κάνουν οι υπουργοί και με τα κλιμάκια τους, σίγουρα δεν μπορείς να καθίσεις και να συζητήσεις για πολλή ώρα κάποιο πρόβλημα και να δώσεις λύσεις. Αυτό που είναι το θετικό είναι ότι ο Υπουργός κράτησε την υπόσχεσή του, επισκέφθηκε τον Εύρο. Και το καλύτερο απ' όλα για εμάς είναι ότι κλείστηκε το ραντεβού που περιμέναμε να κλειστεί για να επισκεφθούμε την Αθήνα. Γιατί, όπως είπα και εγώ προσωπικά στον Υπουργό, ότι τα προβλήματα λύνονται στην Αθήνα από τη στιγμή που οι υπηρεσίες του Υπουργείου βρίσκονται εκεί και μπορούν να κατεβεί μια επιτροπή από την περιοχή, οποιασδήποτε περιοχή της χώρας, για να δώσει λύσεις και απαντήσεις. Έτσι, το είπε ότι σας περιμένω συντόμως. Το ανέφερε, κύριε Δουνάκη, το ανέφερε πολλές φορές εχθές ο κύριος Υπουργός και από την σύσκεψη που έγινε στον Ομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Είπε ότι θα υπάρχει μια επαφή και συνεργασία, γιατί αισθάνθηκε και ο ίδιος ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη στα περισσότερα ζητήματα, όχι σε όλα, αλλά στα περισσότερα ζητήματα συμφωνείτε γενικότερα οι άνθρωποι που ασχολείστε με τον πρωτογενή τομέα, και είπε ότι σας περιμένει το συντομότερο δυνατό στην Αθήνα. Τώρα, για να σας όχι πω το λίγο... συντομότερο, όχι το συντομότερο δυνατό, μας περιμένει 21 το μηνός, 1 η ώρα το μεσημέρι. Κλείστηκε το ραντεβού, μάλιστα. 21 λοιπόν Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στην Αθήνα. Αυτή είναι μια είδηση την οποία δεν την ξέραμε, μας τη μεταφέρετε εσείς. Τώρα, για να σας πάω λίγο στο διατάφτα από τη δική σας την πλευρά, από την πλευρά των κτηνοτρόφων, τι είναι αυτό που είπατε χθες στον κύριο Υπουργό. Πρώτα και κύρια, εντάξει, πολλά τα ζητήματα που σας απασχολούν. Το σημαντικότερο που του θέσατε, κύριε Δουνάκη. Το σημαντικότερο που το θέσαμε είναι ότι στη νέα ΚΑΠ που θα ξεκινήσει από το 2023 δεν θέλουμε να υπάρχουν κτηνοτρόφοι διαφορετικών ταχυτήτων. Ναι. Αυτό που ζήσαμε στην ΚΑΠ που διανύουμε τώρα είναι ότι υπήρχαν κτηνοτρόφοι διαφορετικών ταχυτήτων, γιατί άλλα χρήματα εισέπρατε ο κτηνοτρόφος στην ενίσχυση, στη βασική ενίσχυση και στην επιδότηση που λέμε από άλλες περιοχές που ήταν όπως η Αττική, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να υπάρχει, βγάζουμε έξω τα νησιά, γιατί τα νησιά όντως υπάρχει στην νησιωτική χώρα ένα άλλο πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, αλλά στην υπόλοιπη χώρα θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι να έχουν ίση μεταχείριση και ίση αντιμετώπιση από το Υπουργείο και από την ενίσχυση της νέας ΚΑΠ. Και ένα πρόβλημα που εδώ και πολλά χρόνια το ζητάμε και πρέπει κάποια στιγμή να υλοποιηθεί είναι να ενισχυστούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και η ΔΑΟΚ. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ανάπτυξη και για αύξηση του ζωικού κεφαλαίου είτε της παραγωγής, της κτηνοτροφικής παραγωγής είτε της φυτικής παραγωγής, χωρίς να έχουν ενισχυθεί και να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Βλέπουμε ότι όλα τα κτηνιατρία στην περιφέρειά μας έχουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα. Πρόβλημα προσωπικού. Αυτό ζητήσαμε από τον Υπουργό. Είναι και άλλα θέματα που θα συζητήσουμε με τον Υπουργό όταν κατεβούμε στην Αθήνα στις 21 του μηνός και πιστεύουμε να δοθούν λύσεις στα περισσότερα από τα προβλήματα που θα θέσουμε. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κλείστηκε τόσο γρήγορα το ραντεβού στην Αθήνα για 21 Σεπτεμβρίου, κύριε Δουνάκη. Μένουμε στα όσα μας είπατε και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, κύριε Βασάκη. Καλό βράδυ. Και πιστεύουμε κι εμείς να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα μετά την επίσκεψή μας στην Αθήνα. Μακάρι, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Κώστα Δουνάκη. Παραμένουμε στο ίδιο ζήτημα, στην επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κύριου Σπύλη Λιβανού, διότι όπως είπαμε και πριν από λίγο, το είπε και το έκανε πράξη ο Υπουργός ο κύριος Λιβανός. Θυμίζουμε πως μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κομωτινή, πριν από ένα περίπου μήνα, εκεί είχε βρεθεί βεβαίως για την παρουσίαση της ΚΑΠ, είχε δεσμευτεί πως τα άμεσα σχέδιά του ήταν να έρθει, να βρεθεί στον Εύρο, όπως και το έκανε. Βεβαίως από την επίσκεψη του κυρίου Υπουργού,
προέκυψαν και ειδήσεις, σημαντικές ειδήσεις για τον νομό. Και βεβαίως η κυριότερη είδηση που προέκυψε είναι αυτή που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Δουνάκης, ότι δηλαδή στις 21 του μηνός κλείστηκε το ραντεβού με τον Υπουργό στην Αθήνα με αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων. Μαζί μας τώρα για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά, διότι παρακολούθησε όλη την περιοδία του κυρίου Υπουργού ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, ο κύριος Σάκης Παρασκευόπουλος, είναι μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα, εσείς παρακολουθήσατε όλη την περιοδία του κυρίου Λιβανού, ήσασταν μαζί του και έχει σημασία να μας δώσετε το δικό σας σχόλιο σε μια έτσι αποτίμηση αυτής της επίσκεψής του. Θα σας πω ότι θεωρώ μία από τις σημαντικότερες επισκέψεις από τη στιγμή που αναλάβαμε ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία την διακυβέρνηση αυτού του τόπου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός. Τη θεωρώ μία από τις σημαντικότερες. Έχουν ξανάρθει υφυπουργοί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά από την ημέρα της ανάληψης κυβέρνησης της χώρας έρχεται πρώτη φορά υπουργός. Και ομολογώ ότι πραγματικά υποδεχθήκαμε έναν πολύ διαβασμένο υπουργό. Και το εννοώ το διαβασμένος γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά σε ποια περιοχή έρχεται και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, με ένα εξαιρετικό επιτελείο ανθρώπων οι οποίοι έχουν αναλάβει ο καθένας με την ειδικότητά του τις γραμματείες του Υπουργείου. Είναι ειδικοί για την θέση την οποία υπηρετούν τόσο η κυρία Καλογύρου όσο και ο κύριος Παπαγιαννίδης και ο κύριος Μπαγινέτας, ο οποίος δεν ήταν μαζί μας. Λοιπόν, και είχαν απαντήσεις, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση θετικά το ότι γνωρίζανε τα πάντα για τον νομό μας από τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα. Μας το είπε και ο κύριος Δινάκης αυτό, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή τη φορά ο κύριος Λιβανός σε σχέση πάντα με τον Εύρο ήταν πολύ καλά ενημερωμένος, ήξερε τα ζητήματα, φυσικά άκουσε και πολλά άλλα τα οποία του μετέφεραν οι αγρότες και οι φορείς της αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, όπως είπα, ο κύριος Υπουργός ανακοίνωσε, εξήγηλε δύο σημαντικά έργα. Το ένα έχει να κάνει με το αρδευτικό του Ερυθροποτάμου στο Δημότυχο και το άλλο έχει να κάνει... Εκεί ήθελα να καταλήξω. Παρακαλώ. Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω και εγώ. Και το άλλο έχει να κάνει με τις νέες εγκαταστάσεις του φυτογενομικού ελέγχου στο Τελωνείο των Κήπων. Ακριβώς. Το οποίο και επισκεφθήκαμε με τον Υπουργό. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι είχα επισκεφθεί τον Υπουργό όταν είχε έρθει στη Ροδόπη. Και τόνισα στην συνάντηση που είχε κάνει με τους φορείς μετά τη διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ. Ξέρετε, η νέα ΚΑΠ είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη χώρα και η διαβούλευση θα είναι διαρκή, γιατί κάποιοι με ρωτάνε καλά ακόμα διαβουλευόμαστε. Όχι, η διαβούλευση για την ΚΑΠ θα είναι διαρκής και θα βελτιώνεται και θα γίνονται προσταθερέσεις και θα γίνονται βελτιώσεις για το καλύτερο της χώρας. Γιατί θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το ακούσουν αυτό οι τηλεθεατές με προσοχή. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει να διαχειριστεί τόσα χρήματα όσα θα πάρει η χώρα και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε για 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι ήρθε ένας δεύτερος υπουργός οικονομικών στη χώρα μας. Στην περιοχή μας. Είναι τα χρήματα τα οποία θα επενδυθούν είναι πραγματικά η χρυσή ευκαιρία για τη χώρα μετά από όλα αυτά τα δεινά τα οποία έχουμε περάσει να μπούμε σε έναν άλλον δρόμο. Και εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος που πραγματικά έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα ενία των θέσεων αυτών, οι οποίοι είναι απόλυτη γνώση της πραγματικότητας. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι στην πρώτη μας γνωριμία στην Ροδόπη, στην Κομωτινή, αυτό το οποίο τόνισα και μετέφερα εκπροσωπώντας την Ομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή του Εύρου στον Υπουργό, είναι την αγωνία μας για το εξής, ότι εμείς έχουμε τοποθετηθεί όσο αφορά τη Διακομματική Επιτροπή της Θράκης ότι ο νούμερο ένα στόχος είναι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα για τον νομό μας και για την περιφέρειά μας γενικότερα. Και εκεί ήθελα να επιμείνω και πραγματικά ο Υπουργός ζήτησε την πρότασή μας να την μελετήσει. Τώρα που ήρθε την είχε μελετήσει πραγματικά και σε πολλά πράγματα συμφωνήσαμε ότι θα είναι
και αρρωγός στην προσπάθεια του πορίσματος της διακομματικής για τη Θράκη. Λοιπόν, τα έργα υποδομής, πολύ σημαντικό το αρδευτικό. Εκεί το οποίο θέλω να μείνω λίγο παραπάνω είναι το ότι επειδή ο Υπουργός ήταν πολύ αποτελεσματικός και οι στοχεύσεις πρέπει να είναι απτές και συγκεκριμένες και να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, ζήτησε, το είπε και ο ίδιος άλλωστε, από όλους τους αυτοδιοικητικούς να συμφωνήσουν σε 2-3 στόχους συγκεκριμένους. Έτσι ώστε αν επιτύχουμε το 3-3 θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν καταφέρουμε το 2-3 θα είμαστε καλά. Και το 1-3 θα είναι μια επιτυχία. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε τα 3 να πάμε στο 4. Αυτός είναι ο στόχος. Μην μείνουμε λοιπόν, στο 0 όμως το τέλος. Νομίζω, κυρία Μπασκάκη, ότι από την ημέρα που έχω αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχουμε μείνει σε κανένα τομέα στο 0. Πάντα έχουμε να προσθέσουμε κάτι στο καλάθι μας και ιδιαίτερα για την περιοχή μας. Νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι με τα έργα υποδομής ο κ. Παπαγιαννίδης κάνει εξαιρετική δουλειά. Το αρδευτικό του Ερυθροποτάμου ήταν ένα έργο το οποίο είχε βαλτώσει. Επιμερών λοιπόν του κ. Λιβανού ξεκολλάει. Είναι ένα μεγάλο έργο που νοείς για τον πρωτογενή τομέα του Ερυθροποτάμου. Και πολύ σωστά το υποδέχτηκαν και το ΤΟΕΒ και ο πρωτογενής τομέας και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής αυτή με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Μένει να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη της υλοποίησης. Είναι ένα θέμα σοβαρό το αρδευτικό για τον νομό μας. Και εκεί επιτρέψτε να σου πω ότι επέμενα και εγώ πάρα πολύ για τα αρδευτικά έργα και μάλιστα για τα έργα που έχουν να κάνουν με τους υδροταμιευτήρες και τη συγκέντρωση των υδάτων. Ωστόσο, φυσικά, να πούμε τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι ο Υπουργός δεν παρέλειψε να επισκεφτεί και τον φράχτη, τον νέο φράχτη που κατασκευάζεται και σε λίγο χρονικό διάστημα οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται. Βεβαίως, έστειλε και τα ανάλογα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση και με τα όσα συμβαίνουν συνδυαστικά στο Αφγανιστάν, έτσι. Νομίζω ότι και η επίσκεψή του στον φράχτη, εκπροσωπώντας, όπως είπε και ο ίδιος, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έστειλε το μήνυμα που ακούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ότι ο Εύρος είναι ταυτόχρονα και τα σύνορα της Ευρώπης. Θα θωρακιστούν, θωρακίζονται και υποστηρίζονται. Αυτό μη σας κάνει εντύπωση αν θα επαναλαμβάνετε από τους επισκέπτες μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι, είναι και ουσιαστικό, αλλά είναι και συμβολικό κυρίως, διότι κάθε φορά που το επικοινωνούμε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, καλό είναι και σαν εικόνα να βγαίνει προς τα έξω αυτό. Να μπορούμε να το επικοινωνήσουμε, να ξέρουν και οι γείτονές μας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αστείευεται με το μεταναστευτικό και τη φύλαξη των συνόρων. Λοιπόν, για την ΚΑΠ κρατούμε το γεγονός ότι ο κύριος Υπουργός εξέφρασε για άλλη μια φορά την επιθυμία του περί συνδιαμόρφωσης της επόμενης δεκαετίας με στόχο βεβαίως την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της νέας ΚΑΠ, με δικαιοσύνη όπως είπε και το τόνισε πολλές φορές, έτσι ώστε να στηριχτεί ο πραγματικός παραγωγός και να μην έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος. Και βεβαίως κρατώ κάτι στα θετικά αυτής της επίσκεψης, ότι ναι, αυτή τη φορά είδαμε και τους αλλοίς να είναι καλεσμένοι σε μια σύσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Παρασκευόπουλε, και το συζητούσα χθες και με τον κύριο Σαρίκα, στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, τον πρόεδρο του Αλλιευτικού Συλλόγου. Ενώ όλοι μιλούμε για τους αλλοίς και ότι πρέπει αυτός ο κλάδος να στηριχτεί διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, κακά τα ψέματα πάντα απουσίαζε από τέτοιου είδους διαδικασίες. Λοιπόν, είδαμε χθες τι συμβαίνει. Εγώ έχω να σας πω πάντως ότι πριν από όχι τον περσινό Σεπτέμβριο, διότι υπήρχαν τα μέτρα του COVID, αλλά τον προηγούμενο που κάνουμε πάντα τα κλιμάκια εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, επισκεφθήκαμε την Ιχθυόσκαλα ως κόμμα και να ξέρετε ότι το κρατώ, ότι ίσως θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην τοπική οικονομία. Είναι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μάχες στη θάλασσα μέσα και όσο μου δίνεται εμένα η δυνατότητα από τη θέση την οποία υπηρετώ, σας δίνω το λόγο μου ότι θα είμαστε κοντά τους. Κύριε Παρασκευόπουλη, σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή μας συνομιλία. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Αλλάζουμε τώρα θέμα. Αντιδήμαρχος ο Σάββας Εφεριάδης, που ανεξαρτοποιήθηκε από την παράταξη του κ. Λαμπάκη πριν από λίγο χρονικό διάστημα, αλλαγές στα πρόσωπα της διοίκησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, ο κ. Γιάννης Ζαμπούκης. Από τη θέση των αντιδημάρχων απουσιάζουν οι Γιώργος Κιζηρίδης και Κυριάκος Αραμπατζής. Η Ελένη Τζεπελίδου αναλαμβάνει επιπλέον και τα οικονομικά του Δήμου, ενώ όπως αναμενόταν, ο πρώην σύμβουλος της παράταξης Πόλη και Πολίτες και επί σειρά ετών συνεργάτης του πρώην Δημάρχου Βαγγέλης Λαμπάκης, όπως είπαμε, ο κύριος Σάββας Εφεριάδης, μετά την ανεξαρτοποίησή του, αναλαμβάνει θέση αντιδημάρχου. Νέος αντιδήμαρχος είναι πλέον και ο κύριος Τάσος Σεραφιμίδης από την παράταξη ΑΝΑΣΑ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι αναφέρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στη σχετική ανακοίνωση που έκανε μετά από αυτές τις αλλαγές. Με νέες αντιδημαρχίες αυτές της κυκλικής οικονομίας και περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της δόμησης και πολεοδομικού σχεδιασμού και νέα πρόσωπα, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης προχώρησε στον ανασχηματισμό της διοίκησης 2 χρόνια ακριβώς μετά την ανάληψή της. Με απόφαση Δημάρχου και με έμφαση στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες που προκαλεί η σύγχρονη πραγματικότητα, δημιουργείται η νέα Αντιδημαρχία Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος με αντιδήμαρχο τον Ηλία Δαστερίδη και αρμοδιότητες που αφορούν στην εποπτεία των τμήματων, μελετών προγραμματισμού και ανακύκλωσης αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, διαχείριση και συντήρηση οχημάτων καθαριότητα, διαχείριση και συντήρηση οχημάτων περιβάλλοντο. Επίση, στην ίδια τη Δημαρχία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητε που αφορούν στη φιλοζωία και τη μέρημνα για τα δέσποτα ζώα συντροφιά. Η νέα Αντιδημαρχία Ποιότητα Ζωή, με αντιδήμαρχο τον Σάββα Σεφεριάδη, έχει ω επίκεντρο τη βελτίωση, αναβάθμιση και διευκόλυνση τη καθημερινότητα των δημοτών. Οι αρμοδιότητέ τη αφορούν στην εποπτεία τη συντήρηση κτηρίων, πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων οδοποιία και αγροτική οδοποιία, το πράσινο, τον οδοφωτισμό, την πεζοπόρα, πόρα καθαριότητα και την ορθή και αποτελεσματική καταγραφή και διεκπεραίωση των ετοιμάτων των δημοτών μέσω της γραμμής Δημότη. Η μέχρι προτείνοντας Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών διασπάται πλέον στην Αντιδημαρχία Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με αντιδήμαρχο τον Αναστάσιο Σεραφιμίδη και αρμοδιότητες που αφορούν στην εποπτεία της πολεοδομίας, του χωροταξικού σχεδιασμού, του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, της προσβασιμότητας και της καταγραφής της δημοτικής περιουσίας. Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης είναι αυτός που αναλαμβάνει πλέον την εποπτεία των μελετών και των τεχνικών έργων. Η Ελένη Τζεπελίδου Σιτμαλίδου διατηρεί την Αντιδημαρχία Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Τραϊανούπολης, αναλαμβάνοντας επιπλέον αρμοδιότητες στη νέα Αντιδημαρχία Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης. Ο Θεόδωρος Βουρδόλης παραμένει στο πόστο του, με την εν λόγω Αντιδημαρχία να μετονομάζεται σε Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς. Επίσης, ο Δημήτρης Κολγιώνης παραμένει Αντιδήμαρχος Πρωτογενού Τομέα και Δημοτικής Ενότητας Σφαιρών, αναλαμβάνοντας επιπλέον αρμοδιότητες στον τομέα του αγροτουρισμού, Αντιδημαρχία Πρωτογενού Τομέα Αγροτουρισμού και Δημοτικής Ενότητας Σφαιρών. Περιοδία στο νομό της Ξάνθης πραγματοποίησε ο Δημάρχης Υποδομών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Επίσκεψη έκανε στα έργα κατασκευής του κάθετου οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού, που θα συνδέει την Ξάνθη με τον Εχίνα και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Περιοδία στα έργα κατασκευής του βορείου τμήματος της καθέτου της Εγνατίας Οδού Ξάνθη Εχίνος, ελληνοβουλγαρικά σύνορα, πραγματοποίησε ο Δημάρχης Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς με αφορμή την περιοδία του στην Ξάνθη. Σχετικά, ο κ. Παπάς σημείωσε πως το τμήμα Δημάριο Σύνορα δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε το 2018 και προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Θα είναι έτοιμο σε έναν χρόνο. Οι έμπειροι Έλληνες μηχανικοί και τεχνικοί κατασκευάζουν ένα νέο δρόμο με τούνελ, γέφυρες και υπόλοιπα τεχνικά έργα. Η σύνδεση της Ξάνθης με τη Βουλγαρία στη συνέχεια των συμφωνιών που είχαμε ως κυβέρνηση με τη γειτονική χώρα ανοίγουν νέες προοπτικές για την περιοχή. Το μεσαίο τμήμα του έργου, με Λίβια Δημάριο, έχει πέσει θύμα της διετούς αδράνειας Καραμαλή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Υπουργός. Ενώ εντάχθηκε στο ΠΔΕ το 2019, η ανακοίνωση δημοπράτησης έγινε τον περασμένο Απρίλιο και η προκήρυξη βγήκε πριν από 10 ημέρες. Επιτάχυνση απαιτείται και για το νότιο τμήμα Ξάνθη Εχίνος. Είδαμε να υλοποιείται το έργο του τελευταίου κομματιού από το Δημάριο ως τα σύνορα, το οποίο είχε δημοπρατήσει και ξεκινήσει την υλοποίησή του η δική μας διακυβέρνηση. Δυστυχώς, στα υπόλοιπα κομμάτια έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις, χάθηκαν ήδη 2 χρόνια, παρόλο που ακούσαμε ότι προχωράει η δημοπράτηση του επόμενου κομματιού στο τέλος του μήνα. Είχαμε συναντήσεις και με το Επιμελητήριο της Ξάνθης, γίναμε κοινωνία των πάρα πολύ σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική επιχειρηματικότητα. Η τοπική επιχειρηματικότητα υφίσταται τις συνέπειες των κακών, ακραίων, νεοφιλελεύθερων επιλογών της κυβέρνησης και χρειάζεται στήριξη άμεσα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την οικονομία της περιοχής να στηριχτούν οι επιχειρήσεις και όχι αυτή τη στιγμή να τους ζητάμε το λογαριασμό από τους μηδενικούς τζίρους τους οποίους είχαν λόγω του κλεισίματος του κορονοϊού.
κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μπει σε μία πορεία χωρίς επιστροφή, μία πορεία φθοράς. Σε 2.206 υπολογίζονται οι θέσεις, όπως έχουμε πει, εις ακτών που χάθηκαν στα πανεπιστημιακά τμήματα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξαιτίας της εφαρμογής της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Για τελευταία πράξη του δράματος που αφορούσε στις πανελλήνιες εξετάσεις, έκανε λόγο σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Νοτική Πρωτοβουλία, με αφορμή βεβαίως και την ανακοίνωση των βάσεων. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον επικεφαλής, της οποίας είναι ο κ. Κατσιμίγας, η θέσπιση των συντελεστών βαρύτητας και η καθιέρωση της ελάχιστης βάσης αγωγής για την εισαγωγή των παιδιών σε πανεπιστημιακές σχολές αποδυνάμωσε εντελώς τα επαρχιακά πανεπιστημιακά τμήματα. Το ζήτημα αυτό το έφερε προς συζήτηση ο κ. Κατσιμίγας στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά τελικά το Σώμα των Περιφερειακών Συμβούλων αποφάσισε να συζητηθεί το ζήτημα εκ νέου σε επόμενη συνεδρίαση. Με μια χιουμοριστική επεξεργασμένη φωτογραφία και ένα αναλυτικό δελτίο τύπου, σχολίασε τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και τους μειωμένους εισακτέους στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, αλλά και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τμήματα και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η παράταξη Ανεξάρτητη Νοτική Πρωτοβουλία με επικεφαλής τον Κώστα Κατσιμίγα. Στη φωτογραφία διακρίνεται ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, σε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δίθεν να της λέει: «Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να υποδεχθούμε μαζί τον φοιτητή στο Δημοτικό, καθώς στην νοσηλευτική του Δημοτήχου υπάρχει μόνο ένας εισακταίος από ημερήσια γενικά λύκεια». Η παράταξη επίσης καταγγέλει την αλαζονική στάση της κυρίας Κεραμέως και την κυβέρνηση που οδήγησε εκτός δημοσίου πανεπιστημίων 30.000 υποψήφιους. Το θέμα της μεγάλης μείωσης των εισακταίων στην περιφέρειά μας, με 38 παράδειγμα τη Σχολή Αρχιτεκτόνων στην Ξάνθη με 0 εισακταίο, ζήτησε να συζητηθεί στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο κ. Κατσιμίγας, και ενώ όλοι συμφώνησαν πως επρόκειτο για ένα σημαντικό ζήτημα, θεώρησαν πως δεν θα έπρεπε να συζητηθεί στην παρούσα φάση, αλλά σε επόμενη συνεδρίαση με εκτενή στοιχεία, συγκεκριμένα δεδομένα και προτάσεις όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά. Το θέμα το οποίο θέλω να θέσω προημερησίας διατάξεως στο Συμβούλιο και το θέτω στην κρίση των αγαπητών συναδέρφων, είναι κάτι το οποίο όλους μας εντυπωσίασε και μας απασχόλησε ως γεγονός των τελευταίων ημερών, και είναι η κατάσταση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιφέρειάς μας μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων και προοπτικές δυνατότητες διορθωτικών κινήσεων. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα σε θέματα παιδείας. Ωστόσο, επειδή εμείς εκφράζουμε την βάση της περιφέρειας, τους πολίτες της περιφέρειας, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά ένα γεγονός, αλλά είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να δούμε τις διαστάσεις του προβλήματος αυτού, που ουσιαστικά υπάρχουν σχολές οι οποίες μένουν χωρίς καθόλου εισακταίους φοιτητές, ή εν πάση περιπτώσει στην καλύτερη περίπτωση βλέπουμε να εισάγεται το 40 και 45% των προβλεπόμενων φοιτητών, όπως είναι η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών της Ξάνθης, που είναι το ρεκόρ, που μπαίνει 45% από τους προβλεπόμενους. Ενώ άλλες σχολές έχουν από 0 έως 2, 3 και 7 εισακταίους. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν τορπιλίζει μόνο την οικονομία, αν θέλετε, της περιφέρειας, αλλά τορπιλίζει τα ίδια τα πνευματικά ιδρύματα, τα δύο πανεπιστήμια που έχουμε στην περιφέρειά μας, την υπόστασή τους και τη λειτουργία τους. Είναι ένα θέμα προφανώς, και έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Κατσιμίγας, που απασχολεί τους πολίτες και της δικής μας περιφέρειας. Θα έλεγα όμως ότι θα πρότεινα να το δούμε στην επόμενη συνεδρίαση, να υπάρχει καλύτερη εικόνα και από τη μεριά των πανεπιστημίων, γιατί αποφάσεις των διοικήσεων ήταν των πανεπιστημίων που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, και όποιο άλλο θέμα έστω κυβερνητικής πολιτικής τα επηρέασε, έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και μετά, αν χρειαστεί, να καταλήξουμε σε μια πρόταση, και όχι τώρα εν θερμό. Εγώ θα πρότεινα, αν δεν έχει αντίρρηση το Σώμα, να το βάλουμε στην επόμενη συνεδρίαση, και συμφωνώ να μπει το ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση. Παραμένουμε στην ίδια θεματολογία και με αφορμή τα όσα υπόθηκαν και στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε σχέση με τη μεγάλη μείωση των εισακταίων στα πανεπιστημιακά τμήματα της περιφέρειάς μας, τη στιγμή δηλαδή που σχεδόν 30.000 υποψήφοι έμειναν εκτός ανώτατης εκπαίδευσης λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Εκ διαμέτρου αντίθετος είναι ο αριθμός των φοιτητών που εισήχθησαν σε συγκεκριμένα ιδρύματα και τμήματα αυτών, τα οποία αποψηλώνονται και ερημώνουν με το νέο σύστημα
ζήτημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το ζήτημα αυτό, ξεκάθαρη θέση έχει πάρει και το Κινάλ. Μαζί μας για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά, απόψε βρίσκεται το μέλος της γραμματείας του τομέα παιδείας του Κινάλ, ο κύριος Στέλιος Παναγούτσος. Τον δούμε αμέσως τώρα. Κύριε Παναγούτσο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πασκάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας και η αλήθεια είναι ότι πριν ανακοινωθούν οι βάσεις, αν θυμάστε καλά, πάλι τα λέγαμε για όλα αυτά που περιμένουν τα παιδιά να συμβούν. Τελικά η πραγματικότητα είναι μπροστά μας και είναι και ζωφερή, γιατί ένας πολύ μεγάλος αριθμός δυστυχώς μένει έξω από τα πανεπιστήμια φέτος. Και το δυστυχώς το λέω γιατί αφορά και στη δική μας την περιφέρεια, είτε έχει σχέση με το Δημοκρίτιο, είτε έχει σχέση με το ΔΠΑΕ, κύριε Παναγούτσο. Ναι, εντάξει. Θα πω μετά για το ΔΠΑΕ. Όσον αφορά το Δημοκρίτιο, καταρχήν να ξεκινήσουμε με την αρχιτεκτονική. Εντάξει, την αρχιτεκτονική, όπως καταλάβατε, έχει ένα λάθος. Έτσι, ένα λάθος που το ακολούθησε το τμήμα της αρχιτεκτονικής. Δεν το είδε η Σύγκλητος, διότι η Σύγκλητος θα μπορούσε να το μεταβάλει. Γιατί ξέρετε, ας πούμε, στα Γιάννενα μετέβαλε όλες τις βάσεις. Εισεγκλήτως όλων των τμήματων. Ναι. Και όταν το είδε, ξέρετε, η αρχιτεκτονική, το είδε αφού είχε βγει το ΦΕΚ. Ναι, εκεί λοιπόν έγινε ένα λάθος. Νομίζω ότι είναι σαφές τι συνέβη εκεί. Τώρα, όσον αφορά τώρα τα δύο δικά μας τμήματα, που είναι η δασολογία και το αγροτικής ανάπτυξης. Θα ήθελα να δούμε λίγο το θέμα σε άλλη βάση. Δηλαδή? Και όχι στην ελάχιστη βάση. Θα σας πω δύο νούμερα. Η βάση της, του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης το 2018 ήταν 10.805. Το 2021 ήταν 9.490. Της δασολογίας το 2018 ήταν 9.925. Και τώρα ήταν 9.492. Άρα, αν κάποιος το δει τα νούμερα έτσι όπως λέμε ψυχρά, θα πει ότι είναι δύο τμήματα τα οποία διατηρούν την αξιοπιστία τους, έχουν την ίδια βάση και το 18 και το 21, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι έτσι, διότι το μεν 2018 μπήκανε 200 στο αγροτικής ανάπτυξης και 153, έχω σημειώσει, στο δασολογίες, ενώ τώρα μπήκανε από τα ΓΕΛ 0 και 7 αντίστοιχα. Τι συνέβη εντωμεταξύ? Στο μεταξύ, μετά το 18, ψηφίστηκε ο νόμος Γαβρόου, ο οποίος δυστυχώς ήταν αυτός που απαξίωσε τέτοιου είδους τμήματα. Θα μου επιτρέψετε δηλαδή να έχω αυτή την άποψη. Από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα. Διότι ήταν δύο τμήματα που, όπως είπε και όπως άκουσα χθες και το Δήμαρχο της Ορεστιάδας, ο οποίος το έθεσε πολύ καλά, και τα δύο τμήματα ήταν αξιόλογα τμήματα, είναι αξιόλογα τμήματα, έτσι και αλλιώς έχουν επιστημονική υπόσταση και δεν είναι δυνατόν να μην έχουν εισακτέου. Έχοντας μια βάση, η οποία, το ξαναθυμίζω, το 18 και το 21 είναι ίδια. Τι συνέβη λοιπόν? Συνέβη ότι τα τέσσερα γεωπονικά τμήματα σε μια νύχτα γίνανε 13 στην Ελλάδα, έτσι, και τις δασολογίες τα δύο γίνανε 5, έχοντας πανεπιστημιοποιήσει τα τμήματα ΤΕΙ, ο κ. Γαβρόγλου. Και βέβαια, έχοντας διατηρήσει η κυρία Κεραμέως αυτή την κατάσταση, η οποία θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε πριν την εισαγωγή, πριν από τον Οκτώβριο του 2019 που μπήκαν εισακτέοι με τον νόμο Γαβρόγλου. Θα μπορούσαν αυτά τα τμήματα όλα να έχουν αξιολογηθεί όπως είχε καταρχήν προεκλογικά πει η κυρία Κεραμέως, μάλλον και η Νέα Δημοκρατία, να είχαν αξιολογηθεί όλα αυτά τα τμήματα που πανεπιστημιοποιήθηκαν και να είχαν επιλεγεί ποια από αυτά αξίζουν να γίνουν πανεπιστήμια και ποια να γίνουν ΤΕΙ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ένα Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο παρόλο που δεν πήρε πρίκα ΤΕΙ, όπως ξέρετε, ναι. Το αντίστοιχο ΤΕΙ της περιφέρειάς μας, ο κύριος Γαβρόγλου δεν ήθελε να το αφήσει στο Δημοκρίτιο και το πήγε στη Θεσσαλονίκη, δεν πήρε πρίκα, παρόλα αυτά έχει τμήματα πανεπιστημιακά, το ξαναλέω, δεν είναι τμήμα πρώην τμήματα ΤΕΙ, πανεπιστημιακά, τα οποία επαξιώθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Και απαξιώθηκαν γιατί
οι νέοι που, φοιτητές προτιμούν να πηγαίνουν κεντρικότερα προς το σπίτι τους και χωρίς, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, και χωρίς να βλέπουν το τι μαθήματα διδάσκονται σε αυτά τα, πανεπιστήμια. Βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε και δεν με νοιάζει που το λέω ότι είμαι εισαγωγικά τα πανεπιστήμια, διότι θεωρώ ότι πράγματι όλα αυτά που δημιουργήθηκαν σε μια νύχτα είναι σαφώς κατώτερα από τα τμήματα της Ολυμπιάδας. Θέλετε να μας κάνετε και ένα τώρα σχόλιο και για την σχολή νοσηλευτικής που υπάγεται στο ΔΠΑΕ, λοιπόν, κύριε Παναγούτσο, που ένα λεπτό, ούτε μία τάξη δεν συγκεντρώνεται, έτσι, με 20-22 παιδιά μέσα. Ναι, ναι, εντάξει, θα πω. Απλώς να πω για την ελάχιστη βάση ότι εμείς ως κίνημα αλλαγής είχαμε πει ότι αυτή τη χρονιά δεν πρέπει να ισχύσει. Μια τέτοια χρονιά που οι μαθητές δεν είχαν διαζώσεις μαθήματα, δεν ήταν μια κανονική χρονιά και γι' αυτό είχαμε προτείνει να μην ισχύσει η ελάχιστη βάση της εισαγωγής. Παρόλα αυτά ίσχυσε και είδαμε τα αποτελέσματα. Αλλά να μην τα ρίχνουμε όλα στην ελάχιστη βάση εισαγωγής, γι' αυτό έκανα τη διαφορετική τοποθέτηση. Τώρα, για την νοσηλευτική. Το ιστορικό το ξέρουμε. Είναι ένα τμήμα ΤΕΗ, το οποίο δεν είχε αμφιθέατρα, δεν είχε εργαστήρια, δεν είχε μέλη ΔΕΠ. Μηδέν μέλη ΔΕΠ. Άρα λοιπόν είναι ένα ΤΕΗ το οποίο πιθανόν ούτε για ΤΕΗ δεν είχε τις προϋποθέσεις. Και εκεί λοιπόν έχουμε πάλι τον νόμο Γαβρόκλου, ο οποίος το αναβάθμισε, μας λένε. Ναι, ναι. Το αναβάθμισε, αλλά μόνο στα λόγια, γιατί στην πράξη... Λοιπόν, το αναβάθμισε λέει και το έκανε πανεπιστήμιο. Και λοιπόν εγώ σας λέω ότι αυτή η αναβάθμιση ήταν και η καταστροφή. Με την έννοια ότι πιθανόν ως ΤΕΗ με 2-3 καθηγητές, με κάποια κτίρια κλπ. Να μπορούσε να σταθεί ως ΤΕΗ στο Δημότικο. Ναι, ναι. Αλλά ως πανεπιστημιακή σχολή θέλει άλλες προϋποθέσεις. Ως πανεπιστημιακή σχολή αποκλείεται να σταθεί στο Δημότικο και δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί. Επομένως, η αναβάθμιση απλώς ήταν και η κατάργηση. Μάλιστα. Πάντως, να πούμε τελειώνοντας, κύριε Παναγούτσο, το έχει πει και η πρόεδρος του κόμματός σας, η κυρία Γεννηματά, ότι το κίνημα αλλαγής ουσιαστικά προτείνει μια προοδευτική μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, η οποία πρέπει να συνδεθεί με την εφαρμογή του εθνικού απολυτηρίου στο Λύκειο και με την ολοκλήρωση, αν θυμάμαι καλά έτσι όπως το έχει πει, ενός κύκλου ουσιαστικής εκπαίδευσης για την οριστική λύση του προβλήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μα ναι, το πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε στις εισαγωγικές, στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι ότι βλέπουμε τα προβλήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι. Αυτό εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, εάν μπορέσουμε να βαθμίσουμε τις σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα παιδιά παίρνουν ένα αξιόπιστο απολυτήριο, μπορεί το απολυτήριο, το εθνικό απολυτήριο, να αποτελέσει το εισιτήριο για τις περισσότερες, το ξαναλέω, σχολές. Εντάξει, δεν θα είναι εισιτήριο προφανώς για την ιατρική και την νομική, αλλά θα μπορούσε να είναι εισιτήριο για όλες τις υπόλοιπες, για τις σχολές που δεν έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση. Επίσης, αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία είναι να μην θέλουμε μόνο πανεπιστήμια. Προφανώς η τεχνολογική εκπαίδευση πρέπει να επανέλθει. Ήταν καταστροφική η πολιτική του να καταργήσουμε. Δηλαδή ήταν δύο οι λόγοι της καταστροφικής πολιτικής του κ. Γαβρόλου. Πρώτον, τα έκανε όλα πανεπιστήμια και τώρα όλοι αυτή τη στιγμή, και τα παιδιά που μείναν απ' έξω δεν έχουν διέξοδο. Δεν έχουν διέξοδο αυτά τα παιδιά που μείναν απ' έξω. Γιατί δεν υπάρχει τεχνολογική εκπαίδευση. Γι' αυτό και την αναζητούν αυτή τη διέξοδο αλλού τα παιδιά πλέον, κύριε Παναγούτσο, και όχι μόνο τώρα, δυστυχώς, αλλά ένα παραπάνω τώρα πια που διαμορφώθηκε αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, τώρα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, η κυβέρνηση θα τα ξαναδεί όλα αυτά. Για φέτος, εντάξει, δεν προλαβαίνουμε να αλλάξουμε κάτι, να διορθώσουμε κάτι. Πάμε τώρα για την επόμενη χρονιά και μακάρι κάποιες διορθωτικές κινήσεις να γίνουν, γιατί νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Παναγούτσο. Θέλετε να πείτε κάτι τελειώνοντας? Να πω ότι επειδή άκουσα και τις προτάσεις του κυρίου Μαυρίδη, είναι πολύ επικοδημοτικές. Είναι σωστή κατεύθυνση. Ο κύριος Δήμαρχος το ξέρει το πρόβλημα, ξέρει που πονάει η περιοχή του, ξέρει τι πρέπει να γίνει με τα πανεπιστήμια του, γι' αυτό και
πρότεινε συγκεκριμένα πράγματα προς την κυρία Κεραμέως, έτσι. Και εκτός αυτού είπε και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, αν και μας το έχουν πει και οι άνθρωποι που διδάσκουν μέσα σε αυτές τις σχολές οι καθηγητές και ο πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας, ο κύριος Τσαντόπουλος, πολλές φορές, ότι μιλάμε για δύο τμήματα και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε ούτε να το προσπερνούμε, με άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Αυτό λέει πολλά πια, κύριε Παναγούτσο, πάρα πολλά. Λοιπόν. Ναι, ακριβώς αυτό σας είπα. Είναι δύο αξιόλογα τμήματα. Έτσι. Που είναι κρίμα, κρίμα αυτό που του συνέβη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Σε 640 περίπου ανέρχεται ο αριθμός των ανεμβολίας των υγειονομικών στα νοσοκομεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μαζί με το νοσοκομείο των Σερών. Συνολικά η ανεμβολίαστη μετά και την ανακοίνωση της εφαρμογής της απόφασης περί αναστολής εργασίας υπολογίζονται περίπου στους 7.500. Δεν θα κινδυνεύσει η λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου της Κομωτινής, εκτίμησε ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής Γιώργος Πατλάκας, μιλώντας στο ραδιόχρονο της Κομωτινής και στο Δήμο Μπαγκυρτζάκη. Από την 1η Σεπτεμβρίου, σε υποχρεωτική και άνευ αποδοχών αναστολή εργασίας επαόριστον, έχουν μπει υγειονομικοί και οι εργαζόμενοι όλων των δομών υγείας στη χώρα. Στο νοσοκομείο της Κομωτινής, ελάχιστοι παραμένουν οι ανεμβολίαστοι, μη νοσήσαντες ιατροί και μικρή πλειοψηφία πλέον οι ανεμβολίαστοι, μη νοσήσαντες στο νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό. Προβλήματα δεν θα έχουμε στο ιατρικό προσωπικό εκτός από τη ΜΕΘ, όπου εκεί θα μας στείλουν δύο ιατρούς και ευελπιστούμε, όπως λέει ο κύριος Πατλάκας, να λειτουργήσει κανονικά με δανεικό προσωπικό. Είμαστε πολύ καλά εμείς. Οι γιατροί είναι σχεδόν στο 97-98% εμβολιασμένοι. Είναι πάρα πολύ λίγοι. Μετρούνται ίσως τα δάχτυλα του ενός χεριού. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα, με όλα αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός για αναστολές εργασίας και όλα αυτά, έπιασε αυτό το, βεβαίως. Το σύστημα. Ακόμα και σήμερα έχουμε εμβολιασμούς, να σας πω. Α, τρέχουν την τελευταία μέρα δηλαδή. Τελευταία μέρα, ναι. Και το ίδιο ισχύει και για το νοσηλευτικό. Έχει πέσει πάρα πολύ το νούμερο που ήταν πριν από 10 μέρες. Είμαστε καλά, έχουν εμβολιαστεί αρκετοί. Προβλήματα δεν θα έχουμε στο ιατρικό προσωπικό εκτός από την ΕΕ. Που εκεί ναι. Θα μας δώσουν δύο γιατρούς, οπότε ευελπιστούμε από αύριο να λειτουργήσει κανονικά η ΜΕΘ, γιατί τη χρειαζόμαστε. Είναι από τις λίγες non-COVID ΜΕΘ στην περιοχή μας. Την ίδια ώρα όμως, ίσως να έχουμε μικροπροβλήματα στο νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτά όμως δεν θα μας προκαλέσουν σοβαρά ζητήματα, δηλαδή μη λειτουργία τμήματων. Τα κενά που θα προκύψουν, όπως αναφέρει ο κύριος Πατλάκας, θα καλυφθούν με εσωτερικές μετακινήσεις. Σε σύνολο 570 εργαζομένων στο νοσοκομείο της Κομωτινής, η κατάσταση με τους ανεμβολίαστους μη νοσήσαντες είναι ως εξής. Από τους 128 γιατρούς ανεμβολίαστοι μη νοσήσαντες, είναι 5, δηλαδή περίπου 2,5%. Από τους 252 νοσηλευτές ανεμβολίαστοι μη νοσήσαντες είναι 30, δηλαδή περίπου το 12%. Από τους 85 εργαζόμενους διοικητικού προσωπικού, ανεμβολίαστοι μη νοσήσαντες είναι 5, δηλαδή περίπου το 6%. Από τους 100 εργαζόμενους υπόλοιπου προσωπικού, ανεμβολίαστοι μη νοσήσαντες είναι 20, δηλαδή περίπου 16%. Ελάτε τώρα να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλιματολογία, διότι θα πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα θα εστιάσουμε στην εκ νέου απόφαση που πήρε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, διότι παρατείνεται μέχρι το τέλος του μηνός η αποχή των δικηγόρων από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πληστηριασμών. Το γιατί, το πώς και με ποια αφορμία προχωρούν οι δικηγόροι της Αλεξανδρούπολης σε αυτή την απόφαση και πάλι, θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά αμέσως τώρα η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου, η οποία είναι μαζί μας τηλεφωνικά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας και από ό,τι πληροφορηθήκαμε και με ένα δελτίο τύπου το οποίο και εσείς εξεδώσατε χθες, μέχρι το τέλος του μήνα παρατείνεται η αποχή των δικηγόρων της Αλεξανδρούπολης από τους πληστηριασμούς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς όπως τα λέτε, λάβαμε απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο να παραταθεί αυτή η αποχή από οποιαδήποτε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, προκειμένου να προστατευτούν οι ευάλωτοι δανειολήπτες και η πρώτη κατοικία. Ο λόγος αυτής της αφορμή και ο λόγος της απόφασής μας αυτής ήταν αφενός διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλεψη ή προστασία της πρώτης κατοικίας και αφετέρου δεν έχει ακόμη θεσπιστεί ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης που είχε εξαγγείλει
η κυβέρνηση, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε κάποιος να προστατεύσει τέλος πάντων το σπίτι του. Και επειδή αυτά τα δύο πράγματα δεν έχουν γίνει, με αυτόν τον τρόπο οι δικηγόροι εμποδίζουν να πληστηριαστούν τουλάχιστον οι πρώτες κατοικίες των ευάλωτων δανειοληπτών. Άρα λοιπόν μέχρι τις 39 παρατείνεται, όπως είπαμε πριν από λίγο, η αποχή των δικηγόρων της Αλεξανδρούπολης από τους πληστηριασμούς. Ωστόσο θέλω να μου πείτε, κυρία Τσιρτσίδου, γιατί όπως είπαμε αυτή είναι μια συνέχεια της προηγούμενης απόφασής σας, έχει δείξει τουλάχιστον η ενέργειά σας αυτή ότι έχει και ένα αποτέλεσμα με την έννοια, την προστασία και ανακούφιση, όπως λέτε, συνανθρώπων μας, οι οποίοι αυτό το χρονικό διάστημα, κακά τα ψέματα και λόγω της πανδημίας, αλλά και λόγω των οικονομικών ζητημάτων των προηγούμενων ετών, για να μην το ξεχνούμε και αυτό, περνούν δύσκολα. Είναι δύσκολα. Έχει βρει ανταπόκριση λοιπόν αυτή σας η πρωτοβουλία, με έναν τρόπο τέλος πάντων? Από τον, ναι, η πρώτη απόφαση λήφθηκε τον Ιούνιο, το καλοκαίρι δηλαδή, τον Ιούνιο. Έκτοτε και μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών. Με αυτόν τον τρόπο οι δικηγόροι είναι η μόνη επαγγελματική ομάδα που μπορεί να προστατεύσει και να εμποδίσει να πληστηριαστούν οι πρώτες κατοικίες, τέλος πάντων η πρώτη κατοικία των ευάλωτων δανειοληπτών. Αλλιώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία άλλη προστασία. Και επειδή πέρα από την επαγγελματική μας ιδιότητα έχουμε και καμιά κοινωνική ευθύνη, δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν απροστάτευτοι. Συνεπώς, μέχρι να φροντίσει το κράτος να βρει διατάξεις και να θεσπίσει αυτόν τον φορέα που έχει εξαγγείλει, εμείς θα παρατείνουμε την αποχή μας προκειμένου να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης, κυρία Τσιρτσίδου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Και περιμένετε μέσα από αυτόν τον φορέα ουσιαστικά... Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να το κάνω κατανοητό. Ναι. Περιμένετε μέσα από αυτόν τον φορέα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, να έχουμε εκείνο το νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε οι διαδικασίες αυτές να κυλούν ακριβώς όπως πρέπει. Ακριβώς. Τουλάχιστον να μην χάνουν τα σπίτια τους την πρώτη κατοικία. Να υπάρξει ένας τρόπος, αναλόγως με τον τρόπο με το που θα θεσπιστεί, να μπορούν οι ευάλωτοι δανειολήπτες να προστατεύουν την πρώτη τους κατοικία. Κυρία Τσιρτσίδου, όταν έρχονται σε εσάς οι δανειολήπτες, πέρα από την απόφαση που έχετε πάρει τώρα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά όταν έρχονται σε εσάς για να ζητήσουν βοήθεια, στήριξη, υποστήριξη, τι είναι αυτό που σας λένε πρώτα και κύρια, τι χρειάζονται από εσάς τους δικηγόρους αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν από κάπου να κρατηθούν? Είναι δύο τα σημεία. Το ένα είναι η αφόρητη ψυχολογική πίεση που δέχονται από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, που με τηλεφωνήματα ή με τρόπους αντιδεοντολογικούς απευθύνονται στους δανειολήπτες, από αξιωτικούς πολλές φορές, από αξιωτικό τρόπο και ψυχολογικά, που δεν επιτρέπεται να μιλάς με αυτόν τον τρόπο σε κανέναν άνθρωπο. Και το δεύτερο είναι ο χρόνος που χρειάζονται για να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα ή να ρυθμίσουν τα δάνειά τους με κάποιο τρόπο. Η περίοδος που περνάμε αυτή τη στιγμή είναι για όλους πάρα πολύ δύσκολη. Περάσαμε την περίοδο της πανδημίας και προηγουμένως της κρίσης της οικονομικής. Πραγματικά ο κόσμος και ειδικά στην περιοχή μας και λόγω της αύξησης ανεργίας δεν έχει δυνατότητα να είναι συνεπής στην αποπληρωμή των δανείων του. Οπότε αυτό που ζητάνε είναι αφενός χρόνος, αφετέρου να πάψει αυτή η ψυχολογική πίεση και αυτός ο... Πώς να το πω, δηλαδή πραγματικά οι άνθρωποι είναι αναγανακτισμένοι από τον τρόπο που οι περισσότερες εταιρείες διαχείρισης μιλάνε τηλεφωνικά και τους ενοχλούν. Και φυσικά μιλάμε, κύριε Πρόεδρε, χρόνο για αυτούς που αληθινά, πραγματικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους λόγω όλων αυτών των πολλαπλών αλλαγών που έχουν υποστεί διαχρονικά. Δεν μιλάμε για τους στρατηγικά κακοπληρωτές, το διευκρινίζουμε αυτό, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτοί που είναι στρατηγικά κακοπληρωτές και έχουν και... Αυτό είναι κάτι που φαίνεται και από ότι και το γνωρίζουν και οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης. Απλά επειδή οι εταιρείες διαχείρισης είναι ξένες συνήθως και έχουν εδώ υπαλλήλους οι οποίοι κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά, δεν ξεχωρίζουν πολλές φορές την ιδιαίτερη περίπτωση κάποιων ανθρώπων που μπορεί να έχουν αρρωστήσει ή κάποιοι άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους ή κάποιοι άνθρωποι που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους και έχουν μείνει με ένα εισόδημα. Τέτοιες λεπτομέρειες δυστυχώς δεν μπορούν να τις ξεκαθαρίσουν και βλέπουν μόνο το οικονομικό. Οπότε αυτό που ζητάνε είναι, πέρα από την νομική συμβουλή και προστασία, την απαλλαγή από την επαφή με αυτές τις εταιρείες. Είναι πολύ δύσκολο για τον κόσμο να έρχεται σε επαφή και να συναλλάσσεται με τις εταιρείες και με τις τράπεζες πια.
σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ο χρόνος. Οι άνθρωποι θέλουν χρόνο να επανέλθουν και οικονομικά και να βρεθεί μία λύση, τουλάχιστον να μην χάσουν τα σπίτια τους στην πρώτη τους κατοικία, να είναι βιώσιμη. Γιατί το να προτείνει η τράπεζα κάτι πάρα πολύ μεγάλο σε ποσό, δεν μας λέει κάτι. Η ρύθμιση πρέπει να είναι βιώσιμη ανάλογα με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά από αυτήν την πανδημία που έχουμε περάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε στην απόφαση την οποία και πήρατε. Είπαμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ορθώνει για άλλη μια φορά το ανάστημά του προκειμένου να βοηθήσει τους συμπολίτες μας, συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Και βλέπουμε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Τσιρτσίου, σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη μπορούν να αποκτήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, καθώς και οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και έχουν ηλικία από 18 μέχρι 55 ετών. Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται ανάλογα με τα προσόντα τους σε δύο κατηγορίες: προσωπικού, δηλαδή μάχημοι εθελοντές πυροσβέστες, και οδηγοί χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αυτόν τον μήνα λοιπόν τρέχει η διαδικασία για όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο σώμα των εθελοντών πυροσβεστών. Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστών έχει παραπάνω από 10 χρόνια παρουσίας και απαρτίζεται από τους ανθρώπους που προσπάθησαν και δρομολόγησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο πυροσβεστικό σώμα, με την έννοια ότι βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα ο νόμος 4029 του 2011, ο οποίος διέπει τον τρόπο λειτουργίας του εθελοντισμού μέσα στο πυροσβεστικό σώμα. Είναι ουσιαστικά ο νόμος που έβαλε τάξη στα ζητήματα του εθελοντισμού στην πυροσβεστική υπηρεσία. Στον ίδιο νόμο μπαίνουν και οι βάσεις για τον εθελοντισμό στο λιμενικό σώμα, αλλά ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί. Στο πυροσβεστικό σώμα αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένοι 1.700 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα. Με τον νόμο 4029 του 2011 μπήκαν οι προϋποθέσεις για να θεωρείται κάποιος εθελοντής. Πλέον η μόνη ευκολία που παρέχεται είναι ότι οι εθελοντές στις πανελλήνιες εξετάσεις έχουν ένα ποσοστό επιπλέον. Αυτή είναι η μόνη επιδότηση που υπάρχει σήμερα και μάλιστα θα πρέπει να έχουν και 3 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας για να συμμετάσχουν. Αυτό έγινε για να μείνουν μόνο οι εθελοντές οι οποίοι πραγματικά θέλουν να ενταχθούν στο εθελοντικό σώμα και να προσφέρουν πραγματική εθελοντική εργασία. Για να ενταχθεί κανείς στους εθελοντές πυροσβέστες, ξεκινά με μία αίτηση που πρέπει να καταθέσει στην πυροσβεστική υπηρεσία συνήθως αυτή την εποχή. Οι αιτούντες υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και μετά ξεκινά το πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο διαρκεί 120 ώρες και έχει θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι. Στο τέλος υπάρχει αξιολόγηση και στα δύο, θεωρητικά και πρακτικά. Μετά την εκπαίδευση είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 3-8 ώρα υπηρεσίες το μήνα. Υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αναστολής της ιδιότητας για συγκεκριμένους λόγους, όπως οι σπουδές στο εξωτερικό, η στρατιωτική θητεία κλπ. Ενώ προβλέπεται και η αφαίρεση της ιδιότητας για συγκεκριμένους λόγους. Μετά και τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας, παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής από πολλούς, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αυτή τη στιγμή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 115 εθελοντές. Υπήρξε ένα αυξημένο ενδιαφέρον από πολίτες οι οποίοι θέλανε να αποκτήσουν είτε να έρθουν να βοηθήσουν εκείνη τη στιγμή στις πυρκαγιές, είτε να αποκτήσουν μεταγενέστερα την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη. Οξηγούσαμε ότι είναι αρκετά δύσκολο το πυροσβεστικό έργο και δεν είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή να έρθουν για να βοηθήσουν. Προέχει ασφάλεια και παροτρύναμε όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να βοηθήσουν και το πυροσβεστικό σώμα και την τοπική τους κοινωνία μέσα από την απόκτηση του εθελοντή πυροσβέστη. Μπορούσαν μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου να αποτανθούν στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής τους. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπηρετούν 115 εθελοντές πυροσβέστες στις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας και στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Φερών. Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.